Θα ξεκινήσουμε με μία σύνδεση με τη μακρινή Μόσχα. Θα έρθει μετά, αμέσως μετά, η Γιώτα Αρχοντάκη προκειμένου να μας παρουσιάσει θέματα βίντεο που έχουν έτσι μία εναλλακτική χρειά από την διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στην Μόσχα, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Γιαννίτση, η οποία είναι διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας. Κυρία Γιαννίτση, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Έστω και μέσω σύνδεσης Skype. Για την δυνατότητα επικοινωνίας με το κοινό που μας δίνεται. Να μας πείτε δύο λόγια για το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι ένας κοινωνικός φορέας μη κερδοσκοπικού τύπου που ιδρύθηκε από την ελληνική ομογένεια εδώ στη Μόσχα το 2005. Οι βασικοί στόχοι του κέντρου και τα προγράμματά μας, οι βασικοί στόχοι είναι η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη φίλη ομόδοξη Ρωσία, η συσπήρωση Ελλήνων και Φιλελλήνων, ομογενών και Ρώσων Φιλελλήνων, καθώς και η ανάδειξη, η αξιοποίηση του δυναμικού τους όλων αυτών των ανθρώπων που με τη δράση τους, είτε επαγγελματική είτε ερασιτεχνική, συνδράμουν στην ελληνορωσική σύμπραξη και συνεργασία. Διότι πραγματικά οι δύο λαοί, ο ελληνικός και ο ρωσικός λαός, οι δύο κόσμοι μας, συνιστάμε αυτό που εμείς ονομάζουμε, διατυπώνουμε ως μια ιστορική, πνευματική, πολιτισμική κοινότητα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά ιστορικά, πολιτισμικά, πνευματικά. Το ενδιαφέρον των Ρώσων για τον ελληνικό πολιτισμό είναι έντονο. Το ενδιαφέρον των Ρώσων είναι τεράστιο. Μπορώ να σας μιλήσω με στατιστικά στοιχεία βάσει της δράσης μας. Ξεκινήσαμε το πρώτο εκπαιδευτικό διαφωτιστικό πρόγραμμα που ξεκινήσαμε το 2005, 1η Νοεμβρίου 2005, με το που μπήκαμε στα γραφεία μας, ήταν η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Αποστήλαμε αμέσως, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων που βασιζόταν κυρίως στα email των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας, της ρωσικής πρωτεύουσας, αποστήλαμε ενημέρωση ότι ξεκινάνε μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και μέσα σε 2 εβδομάδες είχαμε τις πρώτες 120 αιτήσεις. Σε 2 μήνες ο αριθμός των αιτήσεων έρχονταν σε 200. Το Σεπτέμβριο του 2006, έχουμε πλέον την δεύτερη σχολική ακαδημαϊκή χρονιά μας, οι αιτήσεις ανέρχονταν σε 350. Από το 7 και έκτοτε μέχρι το 2013 είχαμε γύρω στους 650 μαθητές και από το 2013 μέχρι πέρυσι ο αριθμός πολύ συχνά υπερεύαινε τους 1.000, είχαμε φτάσει μέχρι τους 1.500 ενδιαφερόμενους, χωρίς βέβαια να έχουμε τη δυνατότητα και την υποδομή να τους απορροφήσουμε όλους, διότι δεν διαθέτουμε δικές μας εγκαταστάσεις, δικούς μας χώρους, αλλά ενίοτε ερχόμαστε σε συνεργασία, σε συμφωνία με βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, ιδρύματα και στις εγκαταστάσεις τους δημιουργούμε αυτό που λέμε εστίες ελληνικού πολιτισμού, ελληνικής γλώσσας. Εκεί πραγματοποιούμε τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Πέρα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, οι δραστηριότητες και οι δράσεις σας έχουν ως επίκεντρο... Έχουμε, πέραν της ελληνικής γλώσσας, έχουμε μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού. Το χοριστικό μας συγκρότημα πλέον αριθμεί 15 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε μαθήματα χοροδίας, λειτουργία χοροδίας. Και να ξέρετε ότι και στους παραδοσιακούς χορούς και στη χοροδία έχουμε καταφέρει να έχουμε εν Μόσχα αποσπασμένο εκπαιδευτικό από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Λειτουργούν 2 θεατρικά εργαστήρια με Ρώσο και Έλληνα που έχει σπουδάσει εδώ σκηνοθέτες, καλλιτεχνικούς διευθυντές. Πραγματοποιούμε κύκλους διαλέξεων για την ελληνική ιστορία, την ελληνική λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική του ελληνικού κόσμου. Στην εποχή λειτουργεί ο κύκλος διαλέξεων για την αρχιτεκτονική του ελληνικού κόσμου, που παρουσιάζει ο ομογενής μας αρχιτέκτονας, κύριος Σταρτιλίδης. Και από εκεί και πέρα πάρα πολλά, αυτά όσον αφορά τις τακτικές δράσεις που είναι καθημερινές. Τα μαθήματα, να σας πω ότι φέτος λειτουργούν 20 τμήματα γλώσσας. Βέβαια, λόγω κορονοϊού και πανδημίας, τα περισσότερα πλέον έχουν μεταφερθεί σε διαδικτυακή 20 τμήματα βάση. Με το κάθε τμήμα να αριθμεί πόσα... Έχει γύρω στα 20 άτομα. Α, μάλιστα. Φέτος, λόγω κορονοϊού, είναι λιγότερα τα άτομα. Απλά σας λέω, είχαμε φτάσει να έχουμε μέχρι και 37 τμήματα. Καταλαβαίνετε. Σε 11 διαφορετικές εστίες. Λόγω κορονοϊού, επειδή πέρσι το Μάρτιο ο δήμαρχος της Μόσχας, οι εδώ αρχές απαγόρευσαν τις συναθρήσεις, αναγκαστήκαμε αυτόματα, αυτό είναι 16 Μαρτίου συγκεκριμένα, θυμάμαι την ημερομηνία, αυτόματα μεταφέραμε όλες μας τις δράσεις διαδικτυακά. Κυρία Γιαννίτση, και τα μαθήματα διαδικτυακά. Οι ενδιαφερόμενοι είναι Ρώσοι ή και Έλληνες ομογενείς που θέλουν να μάθουν περισσότερο? Πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ρώσοι φιλέλληνες και ποσοστό γύρω στο 25% με 30% είναι Ρώσοι ομογενείς, Ρώσοι με ελληνικές ρίζες. Ναι. Γιατί να ξέρετε, είναι πολύ πρόσφορο το έδαφος στη Ρωσία για την ελληνομάθεια, για τις ελληνικές σπουδές, για τον ελληνικό πολιτισμό. Οι Ρώσοι είναι ένθερμοι φιλέλληνες από τα σχολικά τους χρόνια που διδάσκονται την ελληνική μυθολογία και την ελληνική ιστορία. Και όπως σας είπα και πριν, είμαστε πολύ κοντά ψυχικά, πνευματικά. Οι δύο λαοί καθιστούμε αυτό που εμείς διατυπώνουμε ως την καθημάς Ανατολή. Είναι οι ιδέες, οι αρχές του ανατολικού ορθόδοξου χριστιανικού κόσμου. Οι αρχές της αγάπης, του αλτρουισμού, της αρετής. Αυτό που είπε η ηρωίδα του Σοφοκλή Αντιγόνη. Ούτε συνέχθην, αλλά συμφιλήν έθνη. Εγώ γεννήθηκα για να αγαπώ και όχι να αγαπώ. Κυρία Γιαννίτση, με τα εμβόλια. Είμαστε κοντά, βέβαια. Να κλείσουμε και με την εμβολιαστική διαδικασία εκεί στη Ρωσία, με το εμβόλιο. Πώς κυλάει, ποιο είναι το κλίμα? Το εμβόλιο εδώ πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αρκεί να σας πω ότι από όσο γνωρίζουμε, όλα τα μέλη της διπλωματικής μας αρχής έχουν υποστεί σε εμβολιασμό της πρεσβείας και του γενικού μας προξενείου. Το εμβόλιο εδώ πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρξε κανένας θάνατος μετά το εμβόλιο, λόγω του εμβολίου. Οι αριθμοί των ανθρώπων που νοσούν με κορονοϊό μειώνονται θεαματικά από τη στιγμή που άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός, ο οποίος είναι σε ανιδιοτελή βάση, σε δωρεάν βάση για το κοινό. Καθημερινά, οποιοδήποτε μπορεί να προσέλθει είτε σε κλινική είτε σε σημεία που λειτουργούν, μάλιστα και απέναντι από την Κόκκινη Πλατεία, που είναι ένα τεράστιο πολυκατάστημα, λειτουργεί και εκεί μονάδα που εμβολιάζει τους πολίτες, είτε Ρώσους είτε ξένους, καθημερινά. Κυρία Γιαννίτση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από εμείς, Κρήτη. Εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στη διάθεσή σας. Γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.